Σε προσπάθεια εξεύρεσης περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τα τέλη Μαρτίου, έχει επιδοθεί αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Λένα Καλετζότη. Έχουμε έναν χρόνο που πιέζει, τέλος Μαρτίου, 28 Μαρτίου, λίγη το 18μηνο που είχαμε προθεσμία, προκειμένου να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Αν απαλωτριώνει το χώρος, άρα αποζημιώνει το ιδιοκτήτης, επειδή έχουμε άρση απαλωτρίωσης και άρα κερδίζει η πόλη ένα πράσινο χώρο, ή αν το χάνουμε και προχωράει σε εκμετάλλευση και τσιμεντοποίηση. Το ζήτημα είναι να μην αποχαρακτηριστεί ακίνητο περίπου 2 στρεμάτων στην πρώην Ρομάτζα. Το 18μηνο που παρέχεται για τον αποχαρακτηρισμό του εκπνέει στις 29 Μαρτίου. Για να παραμείνει λειτουργικός για την πόλη, απαιτείται ποσό ύψους 3.191.049 ευρώ. Στο Δημοτικό Ταμείο βρίσκεται περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ προερχόμενο από το πρόγραμμα Θησέας, ενώ από το ίδιο πρόγραμμα υπάρχει αδιάθετο κονδύλι περίπου 500 με 600.000 ευρώ. Η διαφορά που χωρίζει την πόλη από την εξασφάλιση του ακινήτου της Ρομάτζας ανέρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα διεκδικήσει ο Δήμος από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή τη στιγμή, σε επικοινωνία που έχουμε, φαίνεται ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι η πρόθεσή μας είναι οτιδήποτε θετικό βρήκαμε να το συνεχίσουμε γρήγορα και να το ολοκληρώσουμε, και πιστεύω ότι η Ρομάτζα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι κρίμα ένας χώρος όπως αυτός που συγκεντρώνει πολλά στοιχεία γραμμικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά και συμπληρώνει μια πράσινη γραμμή στο θαλάσσιο μέτωπό μας, να πάει χαμένο και να μην το εξασφαλίσουμε. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευθεί έναντι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ότι θα μεριμνήσει για το πολεοδομικό ζήτημα της πόλης.